Η σύνδεση του κόστους ενός προστίμου με το εισόδημα ενός παρανομούντα πολίτη δεν είναι εξ ορισμού παράλογη. Όμως μπορεί να οδηγήσει σε παράλογα μεγάλα ποσά για σχετικά ασήμαντες παραβάσεις, όπως συνέβη πρόσφατα στη Φιλανδία. Το ποσό εξαρτάται από το μηνιαίο εισόδημά σου. Αν έχεις καλή δουλειά και αρκετά υψηλό εισόδημα, το πρόστιμο είναι υψηλότερο. Το χαμηλότερο είναι 6 ευρώ ένα ημέρα τουλάχιστον. Αλλά μπορεί να δεκαπλασιαστεί. Στο παρελθόν, πολίτες που είχαν ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμα από 54.000 ευρώ έως και 116.000 ευρώ. Ακόμη και αν πρόκειται για μεγαλοστελέχη εταιριών, ο νόμος δεν κάνει εκτός σε κανέναν. Όλοι τους πλήρωσαν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Ήμουν τυχερός, επειδή την προηγούμενη χρονιά είχαμε την πανδημία και έτσι δεν εργαζόμουν. Δεν είχα εισόδημα. Φέτος η κατάσταση θα είναι διαφορετική. Όσο παράξενη και αν ακούγεται η εν λόγω τακτική, μεγάλο μέρος της φιλανδικής κοινωνίας δεν έχει αντίρρηση με το μέτρο. Όπως λένε, όσοι παραβίασαν τον νόμο, ας πρόσεχαν.